Με μια σειρά ερωτημάτων αμφισβητεί την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας ο αναγκαστικός σύνδεσμος διαχείρισης στερεών αποβλήτων της διαχειριστικής ενότητας της περιφέρειας Ηπείρου, την ώρα που Δήμος Ιαννητών, Δήμος Ζήτσας αλλά και περιφέρεια Ηπείρου εκτιμούν ότι οι ενστάσεις που είχαν καταθέσει κινούνταν στη σωστή κατεύθυνση. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του αναγκαστικού φορέα επισημαίνεται ότι επιφυλάσσεται για τις περαιτέρω ενέργειές της στο πλαίσιο των αποφάσεων των νομίμων συλλογικών οργάνων του φορέα, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη σύγχρονη ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος των δήμων μελών του και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, τονίζει για μία ακόμη φορά πως βασική φιλοσοφία της διοίκησης του φορέα παραμένει η αρχή της συνένεσης και της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, γεγονός που έχουμε αποδείξει με τις μέχρι σήμερα ενέργειές μας, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του φορέα Νίκος Καλατζής. Ωστόσο, επί της απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία απέρριψε στη διαδικασία ελέγχου νομιμότητας την απόφαση για την μελέτη και τους όρους δημοπράτησης για την ανάθεση της λειτουργίας και συντήρησης των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, η διοίκηση του φορέα καταθέτει μία σειρά εύλογων, όπως τα χαρακτηρίζει, ερωτημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι απορρίφθηκαν οι προσφυγές οι οποίες κατατέθηκαν επί της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, γιατί ζητήθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση να αποστείλει ο φορέας τις απόψεις του επί των προσφυγών πριν αξιολογήσει την νομιμότητα του δικαιώματος των προσφευγόντων να τις καταθέσουν, γιατί εκδίδει την απόφαση της σε οριακούς χρόνους, 2 μήνες μετά την υποβολή της έγκρισης νομιμότητας, καθυστερώντας ουσιαστικά τη διαδικασία για ένα πολύ κρίσιμο διαγωνισμό που αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων για όλους τους Δήμους της περιφέρειας Ηπείρου, γιατί η ΥΠΙΣ έρχεται σε θέματα ελέγχου σκοπιμότητας και δεν περιορίζεται όπως θα έπρεπε σε θέματα ελέγχου νομιμότητας, γιατί με βάση την απόφασή της μας προτρέπει να προχωρήσουμε σε ένα διαγωνισμό με τον οποίο δεν θα διαχειριστούμε τις πραγματικά παραγόμενες ποσότητες, αλλά τις θεωρητικά προβλεπόμενες από τον περιφερειακό σχεδιασμό. Καταλήγοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι η φιλοσοφία της σύνταξης των τευχών του διαγωνισμού ήταν στη σωστή κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα, σημειώνει η διοίκηση του φορέα. Από την άλλη πλευρά, μετά την απόφαση της αποκεντρωμένης, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης τόνισε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου, βάσει της σύμβασης που έχει υπογράψει, οφείλει να λειτουργήσει τους σταθμούς μεταφόρτωσης δοκιμαστικά για ένα εξάμηνο. Ότι και το εργοστάσιο το παρακολουθώ από κοντά και είμαστε μόνοι μας σε διαφωνίες σε διάφορα θέματα που αφορούν το εργοστάσιο με την εταιρεία που το έχει για να κάνει την ανακύκλωση, αλλά και με τους δημάρχους δείχνει ότι πρέπει πολύ περισσότερο να έχουν σεβασμό και σε εμάς που ετοιμάσαμε όλη την κατάσταση μέχρι σήμερα, αλλά και στους δημότες. Κύριοι, εγώ έχω ένα εξάμηνο το οποίο έχω δοκιμαστική λειτουργία για να παραλάβω τα μηχανήματα. Δεν μπορεί όλα αυτά να τα βάλουμε σε ένα σακί και να λέμε ότι θα κάνουμε διακηρύξεις για 8 και για 10 χρόνια. Και οι διακηρύξεις αυτές πρέπει να έχουν κάποιους κανόνες οι οποίες δεν θα δημιουργούν θέματα αλλά θα λύνουν προβλήματα. Αυτή είναι η θέση μου και δεν πρόκειται να την αλλάξω μέχρι τέλους. Με τους πολλούς λόγους που η απόφασή τους δεν πέρασε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, βλέπω ότι το θέμα δεν το έχουν δουλέψει σε βάθος και νομίζω ότι έπρεπε τουλάχιστον όλοι αυτοί οι Δήμοι να έρθουν να συζητήσουν μαζί μας πώς θα έχουμε τις βέλτιστες λύσεις. Γιατί τους παραδίδουμε από τους χαδά που τους κάναμε, που τελειώσαμε το θέμα και δεν έπεσε ένα πρόστιμο. Από τους χιτά που τους κάνουμε χιτή, από το εργοστάσιο που τελειώσαμε πρωτοποριακά από όλη την Ελλάδα, από τους ΜΑ που εκτός από έναν στο περιοχή του Δήμου Καραϊσκάκη που για μένα δεν χρειαζόταν να υπάρχει, τους έχουμε τελειωμένους, συνδεδεμένους με το ρεύμα, αλλά δεν μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές μπάζουν από όλες τις πλευρές νερό. Δεν θέλω να πω περισσότερο. Παράλληλα, ερωτηθεί σχετικά αν είναι διαθέσιμος να συνεργαστεί με τον φορέα, άφησε εχμές για τον τρόπο διαχείρισης του ζητήματος των απορριμμάτων, σημειώνοντας πως κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν είναι δυνατή η συνεργασία. Κοιτάξτε, το υπόλοιμα
πληρώθηκε επί 1,5 χρόνο από την περιφέρεια Ηπείρου να γυρίσει ξανά στους Χιτί. Κάποιοι τους Χιτί τους κάναν Χιτά. Κάποιοι αμφισβήτησαν τις υπογραφές τους για τη λειτουργία του εργοστασίου. Κάποιοι δεν νοιάστηκαν καθόλου πώς θα βρουν το βέλτιστο κόστος. Εγώ με τέτοιες συνθήκες δεν μπορώ να συνεργαστώ. Διάλογο και συζήτηση με την διοίκηση του ΦΟΣΔΑ πρότεινε για μία ακόμη φορά ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, προκειμένου να βρεθεί η πλέον συμφέρουσα λύση για τη λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης. Πούμε και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να υπάρχουμε. Εμείς κερδίσαμε και εσείς χάσαμε. Να μετατρέψουμε σε αυτό σε μία ποδοσφαιρική διαμάχη. Δικαιώνονται όσοι από την πρώτη στιγμή είπαν ότι αυτή η σύμβαση την οποία επιχειρεί με τον τρόπο που επιχειρεί η διοίκηση του ΦΟΣΔΑ με μία πλειοψηφία που έχει στο Διοικητικό Συμβούλιο να περάσει και να καθορίσει την πολιτική των επόμενων πολλών ετών ήταν ένας μεγάλος σφάλμα. Ελπίζω η διοίκηση του ΦΟΣΔΑ να έχει αντιληφθεί το σφάλμα και θα πρέπει να μπορέσει επικοδομητικά να συζητήσει κάτι το οποίο δυστυχώς το έκανε εκ των υστέρων, έτσι ώστε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση εντός του πλαισίου της νομιμότητας. Κάποιοι επιχαίρουν γιατί η αποκεντρωμένη διοίκηση απέρριψε τις ενστάσεις των δήμων ή μεμονωμένων προσώπων. Δεν απέρριψε την ουσία των ενστάσεων, απέρριψε επί του τύπου ότι θα έπρεπε οι Δήμοι, κατά την άποψη της αποκεντρωμένης διοίκησης, να απευθυνθούν σε άλλο όργανο για να κάνουν τις ενστάσεις. Όμως δεν συζητάμε, εμείς θέλουμε να συζητήσουμε επί της ουσίας. Η ουσία λοιπόν λέει η απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης ότι αυτός ο διαγωνισμός δεν μπορεί να σταθεί. Και επομένως πρέπει γενικότερα τονίζω και η έκκλησή μου προς τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ, αλλά και σε όλους μας, είναι ότι μόνο όταν καθίσουμε και συζητήσουμε πραγματικά τα προβλήματα χωρίς αιμονές και ιδιοληψίες θα μπορέσουμε να βρούμε κοινά αποδεκτή λύση. Και ο στόχος σε μια τέτοια προσπάθεια, το έχω πει από σε κάθε περίπτωση, είναι να μπορούμε να προχωρήσουμε στην ολοκληρωμένη διαχείριση, αλλά με το μικρό, ιδιαίτερα αυτή την τόσο κρίσιμη περίοδο, με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των δημοτών. Εάν έχουμε αυτά στο μυαλό μας, τότε νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε κοινά αποδεκτές λύσεις. Νομίζω ότι ήταν ένα μάθημα για όλους μας, αλλά πολύ περισσότερο για την διοίκηση λοιπόν του ΦΟΣΔΑ, η οποία πρέπει να προσγειωθεί πια στην πραγματικότητα και να συνεχίσει το διάλογο ώστε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση, διότι ήδη χάσαμε τους πρώτους δύο μήνες του 2021 και πολύ φοβάμαι να συνεχίσουμε έτσι θα χάσουμε όλο το χρόνο όσον αφορά τη λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης που είναι και το ζητούμενο στην δεδομένη στιγμή. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι αυτή του τύπου η αντιπαράθεση δεν οδηγεί πουθενά. Εκείνο το οποίο οφείλει να πάρει το Προεδρείο του ΦΟΣΔΑ υπόψη του είναι ότι πρέπει να συζητήσει με όλους τους Δήμους, να αντιληφθεί τις ενστάσεις των Δήμων, να συζητήσει και με την Περιφέρεια, γιατί και κυρίως όσον αφορά την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία, διότι αυτό είναι και το κλειδί της επόμενης μέρας. Νομίζω ότι δεν θα ξανακάνουν το ίδιο σφάλμα να επανέλθουν σε μια άγωνη αντιπαράθεση με τους Δήμους χρησιμοποιώντας μια πλειοψηφία που υπάρχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι έχει γίνει σε όλους μας, και αυτό αφορά όλους μας και δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, κατανοητό ότι αυτός είναι μονόδρομος, να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση. Ο κύριος Ελισάφ σημείωσε ότι η άποψη για εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία από την Περιφέρεια Ηπείρου, που είχε και την ευθύνη για την κατασκευή του έργου, είναι ορθή, καθώς πρόκειται για συμβατική υποχρέωση και υπογράμμισε ότι Δήμοι και Περιφέρεια δεν είναι αντίπαλοι και δεν χρειάζονται να δίνουν αγώνες χαρακομμάτων εναντίον ανύπαρκτων αντιπάλων. Κάτι το οποίο και οι εκπρόσωποι μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ έχουν τονίσει και συμπεριλαμβάνεται στις τεκμεριωμένες προτάσεις που ο Δήμος Ιωαννιτών κατέθεσε σε ένα διάλογο που απαντήθηκαν και ξανά στείλαμε, γιατί κάποιοι μας κατηγορούν ότι δεν κάναμε διάλογο. Κι όμως καταθέσαμε τεκμηριωμένο πολυσέλιδο κείμενο, πήραμε κάποιες απαντήσεις, επανήλθαμε με άλλες ερωτήσεις, συζητήσαμε διαζώσεις στη συνέχεια κοντά στις γιορτές με τον Πρόεδρο, γιατί κάποιοι φαντάζονται ότι εμείς δεν συζητάμε και απλώς κάνουμε κριτική και προσφυγές, το οποίο είναι πολύ μεγάλο σφάλμα.
Νομίζω λοιπόν επίσης οι διάρκειες αυτών των συμβάσεων είναι καλό στο μάλλον ήταν να μην δεσμεύουν τους επόμενους. Δηλαδή, εκτός αν είναι πολύ, ξέρω εγώ, ιδιαίτερη διαδικασία. Είναι καλό ό,τι φτιάχνεις να αφορά τη δική σου περίοδο που οι Δήμοι μας, που εμείς έχουμε αποτελούμε τις δημοτικές αρχές. Άλλες δημοτικές αρχές μπορεί να έχουν και αυτές τις δικές τους διαφορετικές εναλλακτικές προτάσεις. Καλό είναι να μην, αυτό ήταν και η άποψη των εκπροσώπων μας από την πρώτη μέρα που έγινε η συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ. Ως δικαίωση για τους πολίτες χαρακτηρίζει την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που ακυρώνει την απόφαση του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για το διαγωνισμό λειτουργίας και συντήρησης των σταθμών μεταφόρτωσης, ο Δήμος Ζήτσας. Δήμοι που όλο αυτό το διάστημα εξέφραζαν την έντονη αντίθεσή τους στην εν λόγω απόφαση, είχαν στοχοποιηθεί από κάποιους που τους κατηγορούσαν πως υπεκφεύγουν των ευθυνών τους κρυπτόμενοι πίσω από την κατάθεση εγγράφων και προσφυγών, αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του Δήμου. Επειδή εκτιμούμε πως οι μετάχρηστων προφήτες το μόνο που καταφέρνουν είναι να εκτίθενται, παραθέτουμε απόσπασμα από το έγγραφο που είχαν συνυπογράψει 4 δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οι δήμαρχοι Βορείων Τζουμέρκων, Ζαγορίου, Ζήτσας και Πογονίου, και το οποίο είχαν αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών τον Νοέμβριο του 2020. Στο έγγραφο αυτό αναφερόταν ένα βασικό ερώτημα που είχαν καταθέσει οι Δήμοι και αφορούσε τον όγκο των απορριμμάτων που προβλέπονται στη Σύμβαση. Με δεδομένο πως ο Εθνικός Σχεδιασμός βάζει στόχο τη μείωση της υγειονομικής ταφής στο 10% μέχρι το 2030, οι Δήμαρχοι ρωτούσαν πως μπορούσαν να συνενέσουν με την ψήφο τους σε μια μελέτη που δημοπρατεί τη διαχείριση ίδιου με το σημερινό όγκο απορριμμάτων για μια δεκαετία. Το ερώτημα αυτό, σύμφωνα με τον Δήμο Ζήτσας και με βάση το σκεπτικό της απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης, αποτέλεσε ένα από τα βασικά επιχειρήματα για να κριθούν αβάσιμοι οι ισχυρισμοί του αναγκαστικού φορέα κατά των προσφυγών. Μετά από τα παραπάνω, ελπίζουμε πως έστω και τώρα κάποιοι θα αφήσουν στην άκρη συμπεριφορές που δεν οδηγούν πουθενά και θα επανέλθουν με νέα νοοτροπία που θα εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον και θα διαφυλάσσει το κάθε ευρώ για χάρη των συμπολιτών μας, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Ζήτσας.